Το άλογο ή ύπος είναι τετράποδο θηλαστικό που χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα ως μέσο μετακίνησης και αποτέλεσε βασική κινητήρια δύναμη των αμαξών αλλά και εργαλείο στους πολέμους. Βοήθησε την εξάπλωση των ανθρώπων σε νέες περιοχές καθώς και τη μετανάστευση ολόκληρων λαών. Εξημερώθηκε από τον άνθρωπο γύρω στο 4.500 π.Χ. Στην αρχαία ελληνική η ονομασία ήταν ύπος, ενώ από την εποχή της εμφάνισης των αυτοκινήτων ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ως η μονάδα ισχύως των μηχανών τους. Ο σημερινός ύπος μάλλον εμφανίστηκε στη Βόρεια Αμερική κατά την εποχή της Πλειστοκένου περίοδου και από εκεί μετανάστευσε στον υπόλοιπο κόσμο. Από το ίδιο εξελεκτικό δέντρο προήλθαν το γαϊδούρι και η ζέβρα. Υπάρχουν χίλιες φυλές αλόγων που το ύψος τους ξεκινάει από 50 εκατοστά και ξεπερνά τα 180 εκατοστά. Γεννάει κάθε φορά συνήθως ένα μωρό, σπανιότερα δύο, και το θηλυκό τα θυλάζει μέχρι την ηλικία του ενός έτους. Το άλογο έχει πυκνό τρίχωμα που αποτελείται από κοντές και απαλές τρίχες. Ο μέσος όρος ζωής του φτάνει τα 25 ως 30 χρόνια. Σήμερα η χρήση του ως μεταφορικό μέσο στην Ευρώπη έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Παραμένει όμως σε πολλές χώρες της Ασίας και σε ενδοχώρες της Λατινικής Αμερικής. Άλογα απαντώνται, εκτός από άθλημα στην υπασία και στον στοιχηματικό υπόδρομο, σε προεδρικές και βασιλικές φρουρές, αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπως σε έφυπες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και στις κοινωνίες των Άμις, χριστιανική αίρεση. Στην ελληνική παράδοση, το άλογο γενικά κατέχει ιδιαίτερη θέση. Η αγάπη των Ελλήνων στα άλογα διαφαίνεται από τους μυθικούς χρόνους. Ο Ηρακλής, στον 8ο άθλο του, πήρε τα άγρια άλογα του Διομήδη. Ο Περσέας, με τον περίφημο φτερωτό Πήγασο. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, με τον ονομαστό Βουκεφάλα, που τον μετέφερε μέχρι την Ινδία. Τα εξημερωμένα άλογα χρησιμοποίησαν αρκετοί πολιτισμοί από την προϊστορία μέχρι τον Μεσαίωνα, όπως οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσες, οι Εβραίοι, οι Αιγύπτιοι, οι Ρωμαίοι και οι Άραβες.